Το Φεβρουάριο το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξε σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα για να σταματήσει η εξαγωγή όπλων στη Σαουδική Αραβία. Εισακούστηκε το αίτημα από κάποια ευρωπαϊκή χώρα? Η μόνη χώρα που γνωρίζω να έχει επιβάλει περιορισμούς που θυμίζουν εμπάργκο όπλων είναι η Ολλανδία, η οποία ουσιαστικά είπε «Εμείς δεν θα επιτρέψουμε την εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού ή όπλων προς τη Σαουδική Αραβία, αν δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι αυτά τα όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν στην Ιεμένη». Χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωζώνης είναι πολύ σημαντικοί προμηθευτές όπλων στη Μέση Ανατολή. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές όπλων στη Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Σαουδική Αραβία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές όπλων, δεν παράγει όπλα η ίδια. Όταν κατασκευάζει όπλα, η Σαουδική Αραβία παίρνει την τεχνολογία, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό από την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας πάμε στην άλλη πλευρά. Από πού προμηθεύονται τα όπλα του Χούτι? Πρώτα απ' όλα, οι Χούτι έχουν καταφέρει να πάρουν με το μέρος τους τμήμα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών οπλοστασίων. Η Ιεμένη έχει συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών τεράστιες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών, κυρίως μικρών όπλων αλλά και μεγαλύτερων. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι οι Χούτι διαθέτουν μικρότερης εμβέλειας βαλιστικούς πυράβλους και τους έχουν εξαπολύσει προς τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι προμηθεύονται και κάποια όπλα από το εξωτερικό, ιδίως από το Ιράν. Δεν είναι απολύτως βέβαιο, δεν είναι εντελώς σίγουροι ποιος κρύβεται από πίσω. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, δορυφόροι εντόπισαν όπλα ιρανικής παραγωγής ή όπλα με ιρανικές ετικέτες στο δρόμο προς την Ιεμένη. Είτε η Διεθνής Αμνηστία, είτε το Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν κατηγορήσει τις δύο πλευρές για εγκλήματα πολέμου. Αυτό είναι σωστό. Επίσης, θέτει κάποια ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα των Σαουδαράβων και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πιο συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε αν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που διαθέτουν. Αν έχουν τους αισθητήρες και τις βόμβες υψηλής τεχνολογίας, θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν πόλεμο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να χτυπούν μόνο στρατιωτικούς στόχους των ένοπλων Χούτι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν σε θέση να το κάνουν αυτό, είτε σκόπιμα είτε από έλλειψη αρμοδιότητας, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευρά, οι Χούτι διεξάγουν ένα πολύ πιο πρωτόγωνο είδος πολέμου σε σύγκριση με τους Σαουδάραβες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα μπορούσαν να έχουν μια διαφορετική δικαιολογία για ορισμένους τύπους επιθέσεων, κατά τις οποίες πεθαίνουν άμαχοι, υπό την έννοια ότι δεν έχουν τον εξοπλισμό για να κάνουν χειρουργικές επιθέσεις ή όπως αλλιώς τις ονομάζεται. In the sense that they don't have the equipment to do surgical strikes, whatever you would like to call them.